Αμέτρητα χρωστούμενα ρεπό και εκατοντάδες ημέρες άδειας που εδώ και τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια δεν έχουν δοθεί σε γιατρούς και νοσηλευτές, ειδικά της πρώτης γραμμής, δεδομένου και του προβλήματος της υποστελέχωσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό συνδυασμό στο νοσοκομείο, ικανό να τεινάξει στον αέρα τη δημόσια περίθαλψη σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή όπως το Ρέθυμνο. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει με τον πιο τραγικό τρόπο το πρόβλημα που βιώνει το δημόσιο σύστημα υγείας σήμερα και που το οδηγεί σε κατάρρευση. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί περίπτωση της Διευθύντριας της Παθολογικής Κλινικής Ελένης Ιωαννίδου, η οποία με πρόσφατο έγγραφό της στην Ιατρική Υπηρεσία και τη Διοίκηση του Ιδρύματος αιτήθηκε να της χορηγηθούν οι 170 ημέρες άδειας που δικαιούται με πρόθεση παραίτησης. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίτημα της χορήγησης άδειας απορρίφθηκε, καθώς διερευνάται η περαιτέρω ενίσχυση της παθολογικής κλινικής, ώστε να βελτιωθούν κάπως οι συνθήκες εργασίας και σταδιακά να χορηγηθούν οι άδειες που εκκρεμούν. Την ίδια στιγμή που άγνωστο παραμένει τι μελιγενέστε με την παραίτηση της Ελένης Ιωαννίδου. Η κυρία Ιωαννίδου δεξωθείται σε παραίτηση διότι έχει εξοντωθεί σωματικά και ψυχικά. Μόνο το γεγονός, όπως είπατε, ότι σου οφείλονται 170 μέρες άδεια δείχνει τι έχει υποστεί. Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα θα βρεθούν οι Ρεθυμνιώτες, καθώς η παθολογική κλινική, η χειρουργική, η μονάδα εντατικής θεραπείας αλλά και ο αναισθησιολογικός τομέας εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Όπως επισημαίνει στην Κρήτη TV ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Γιάννης Σαριδάκης, το ένα μετά το άλλο τα νευραλγικά τμήματα και κλινικές του Ιδρύματος ψυχοραγούν εξαιτίας της έλλειψης ειδικευμένων γιατρών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η παθολογική κλινική που μετρά 3 ειδικευμένους γιατρούς, η χειρουργική με 6 και ο αναισθησιολογικός τομέας που διαθέτει 4 αναισθησιολόγους, με τον κίνδυνο όμως και άλλων παραιτήσεων γιατρών της πρώτης γραμμής να είναι ορατός. Και ένα νοσοκομείο το οποίο θα απολέσει 2 βασικές κλινικές δεν είναι πια νοσοκομείο. Χάνει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα του σαν νοσηλευτικό ίδρυμα. Τελευταία χρόνια όμως και ειδικά μετά την πανδημία, σε δεινή θέση βρίσκεται και η μονάδα εντατικής θεραπείας του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου, που εξακολουθεί να λειτουργεί με μόλις 5 εντατικολόγους που έχουν φτάσει στα όρια της σωματικής εξάντλησης, χωρίς προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης. Είναι το τρίτο βασικό τμήμα του νοσοκομείου, του οποίου το μέλλον έχει υποθηκευτεί. Θα αποχωρήσουν οι συνάδελφοι που ήδη υπηρετούν και δεν θα αντικατασταθούν και μοιραία θα υποβαθμιστεί και μπορεί και να κλείσει. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών αναμένεται άμεσα να συνεδριάσει προκειμένου να εξετάσει τα νέα δεδομένα, ενώ σε αντίστοιχη συνεδρίαση θα προχωρήσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου.